Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σε μια καινούργια παραγωγή του Hellenic TV. Είναι τιμή και χαρά απόψε να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Hellenic TV τον νέο επιχειρηματία της Κύπρου, τον Πάρη Στυλιανίδη. Πάρη, καλησπέρα και καλώς ήρθες εδώ στο καλησπέρα, κανάλι. Καλησπέρα, Μαρία μου. Ευχαριστώ πολύ που με έχετε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ωραία. Πάρη, να μπούμε σε μια γενική συζήτηση. Στις δραστηριότητες επαγγελματικές σου. Επίσης, θα αγγίξουμε και λίγο το εθνικό μας θέμα και εσύ από την Κύπρο είσαι. Είσαι και ένας από τους ιδρυτές της φοιτητικής παράταξης Κυπρίου Μετόπου. Επίσης, έχουμε τρέχοντες εξελίξεις στο Κυπριακό και πιστεύω ότι είναι καλή ευκαιρία να δώσουμε και τους φίλους τηλεθεατές σπίτι μια ενημέρωση από έναν τοπικό νεαρό επιχειρηματία σαν εσένα που δραστηριοτήτες αρκετά πολλά και επίσης μια ενημέρωση στο εθνικό μας θέμα. Καχή, όπως έχουμε προαναφέρει, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Θα σκέψουμε πρώτα με έναν θέμα, ο Πάρης Στυλιανίδη. Ποιος είναι ο Πάρης Στυλιανίδη και καταρχήν να μας πεις πού γεννήθηκες. Μάρε μου, εγώ γεννήθηκα το 83 στη Γλασκόβη. Είμαι κι εγώ ένας από τη μεγάλη μάζα των αποδήμων, όμως δεν έκατσα πολλά χρόνια εδώ. Μετά από λίγους μήνες είχα φύγει οικογενειακός από τη Γλασκόβη. Και αρχικά τη ζωή μου κανονικά στην Κύπρο. Γενικά από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμε στα κοινά. Είχαμε ιδρύσει διάφορα φοιτητικά κινήματα, μαθητικά και προχωρήσαμε πλέον στην επαγγελματική ζωή. Ταυτόχρονα όμως πάντα έχουμε έννοια την πατρίδα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη βοηθήσουμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε σήμερα. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Ωραία. Καταρχήν είσαι ένας από τους, τεχνολογικούς ανθρώπους που έχουμε που δραστηριοποιείς στο κεφάλαιο το δικό σου. Πέστε μας λίγο μερικές από τις επιχειρήσεις που έχεις την τιμή να διευθύνεις, τι ακριβώς κάνεις και πώς χειρίζεσαι με τον υπολογιστή και το διαδικτύο για να μπορείς να αντεξέλθεις προς το σωστή κατεύθυνση βέβαια. Κοιτάξτε, έχουμε μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του διαδικτυακού marketing, digital marketing με άλλα λόγια. Αναλαμβάνουμε τις επιχειρήσεις, παραπάνω πιο μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, το internet marketing budget τους και οργανώνουμε και εκτελούμε όλες τις ανάγκες τους. Μπορεί να είναι από την ιστοσελίδα τους, μπορεί να είναι από την διδακτική παρουσία, το online media planning, τα social media σίγουρα, Facebook, YouTube, Twitter campaigns, email marketing campaigns, προχωράμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα όπως competitor monitoring, consulting εταιριών. Γενικά είμαστε πολύ καινοτόμοι σε αυτό που κάνουμε και μας αρέσει αυτό το πράγμα και επειδή είναι πολύ δημιουργικό επίσης ταυτόχρονα. Αυτό είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας μας. Ασχολούμαστε όμως και με το ηλεκτρονικό PR, με το ηλεκτρονικό lobbying και στρατηγικές συμβουλές για εταιρείες γενικά. Ωραία. Και εσύ ως ένας ειδικός στον τομέα του διαδικτύου και βέβαια με τις επιχειρήσεις που μας έχεις αναφέρει, πόσο σημαντικό είναι για μια εταιρεία να έχει σωστές δραστηριότητες μέσω της ζωής του διαδικτύου και πόσο ωφελός είναι αυτόν για να παράγει θετικές ενέργειες προς την εταιρεία. Κοιτάξτε, είναι όχι μόνο σημαντικό, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι πλέον κάθε εταιρείας το να έχει μια διαδικτυακή παρουσία και λίγο απλά μια σελίδα, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Πρέπει πρώτα-πρώτα, αν η σελίδα, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν μπορεί να τη βρει κανένας, είναι κάτι άχρηστο, δηλαδή κάτι που δεν εξυπηρετά τίποτα. Πρέπει να έχεις τη σελίδα σου, να μπορεί να σε βρίσκει ο άλλος, να έχεις ηλεκτρονική παρουσία στα social media, στο Facebook, στο YouTube, στο Twitter. Ο κόσμος πλέον επικοινωνά μέσω αυτών των τρόπων. Πλέον πρέπει να ξεχάσουμε τους παλιούς τρόπους πλέον και οι εταιρείες θέλουν να προχωρήσουν μπροστά και στην Κύπρο, να το τονίζω στην Κύπρο, επειδή εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε ότι είναι πολύ καινοτόμοι σε αυτά τα διάφορα είδη διαδικτυακού και digital marketing. Αλλά στην Κύπρο δυστυχώς χρειάζομαστε πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Και αυτό το πράγμα το κάνουμε εμείς και χρειάζεται πρώτα-πρώτα ενημέρωση της εταιρείας, ακαδημαϊκή ενημέρωση περί το τι παίζει, τι εξελίξεις παίζουν, τι υπάρχουν στον τομέα
και μετά τους συμβουλεύουμε και τις οροποιούμε προς όφελος της εταιρείας. Και το, ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στον τομέα αυτό είναι ότι μπορείς να καταγράψεις με διάφορες στατιστικές από την ημέρα Α ως την ημέρα, στην τελευταία μέρα μιας εκστρατείας δηλαδή. Ξέρεις ότι επένδυσες 1.000 ευρώ, ξέρεις ότι έβγαλες 5.000 ευρώ στο τέλος της ημέρας, χάρη, και είναι ο μοναδικός τρόπος και ο μοναδικό είδος marketing το οποίο μπορείς ακριβώς να υπολογίσεις κάθε πράξη σου. Ωραία, αυτό σημαντικό και επίσης τώρα που μπαίνουμε σε έναν προεκλογικό στην πατρίδα, στην Κύπρο και σίγουρα όλα τα πολιτικά κόμματα εκεί θα μπουν στο, και στο online marketing όπως είναι αναφέρει και επίσης θα κανονίσουν προεκλογικές αγώνες. Ασχολείστε με προεκλογικές αγώνες για κομματικά ή επίσης για ειδικούς υποψήφιους με τις εκλογές. Έχετε καμία... Κοιτάξτε, γενικά βέβαια ασχολούμαστε με το κάθε άτομο ή εταιρεία η οποία χρειάζεται τις γνώσεις και την εξειδίκευσή μας. Πρέπει να δούμε, να πάμε πίσω, μην ξεχνούμε πώς εκλέγει ο Μπαράκ Ομπάμα, το δυνατό social media campaign, grassroots activism, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην εκστρατεία του Ομπάμα. Και γενικά είναι πλέον, δεν γίνεται να υπάρχει προεκλογική εκστρατεία ή οποιαδήποτε εκστρατεία εκλογική χωρίς social media, χωρίς το διαδικτυακό marketing. Στην Ελλάδα το είδαμε αυτό να χρησιμοποιείται δειλά-δειλά στις εκλογές της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν οι δύο υποψήφοι, ο Παπαμίκος και ο Χατζής, ο Κώστας ο Χατζής. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή τα social media κτλ. Να χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο βλέπουμε και θα είναι πλέον, είμαι σίγουρος, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές το Μάη, θα δούμε μια τεράστια δυναμική πάνω σε αυτόν τον τομέα. Και σίγουρα η εταιρεία μας βοηθά, κάνει εκστρατείες για υποψήφιους και τους προωθά μέσω αυτών των οδών, τέλος πάντων, των ηλεκτρονικών. Και σε αυτόν τον τομέα που μιλήσαμε λίγο ειδικά για την νεολαία και για το social media, όπως έχουμε αναφέρει, πιστεύω δεν έχει άνθρωπο εδώ προπαντός εδώ στην παροικία που δεν έχει ακούσει τη λέξη Facebook και το YouTube και αυτά. Ειδικά με τους υποψήφιους, πόσο σημαντικό είναι ένας υποψήφιος βουλευτής στην Κύπρο να έχει ένα σωστό Facebook και στο Facebook αυτόματα τραβάει προς την κατεύθυνση της νεολαίας ή στην Κύπρο είναι διαφορετικό και όλοι είναι που ασχολούνται με αυτόν το ειδικό με φόδι για τις εκλογές. Ναι, κοιτάξτε, στην Κύπρο λόγω της νεαρής παραπάνω οι χρήστες παραπάνω στην Κύπρο του διαδικτύου είναι νεαροί χρήστες και γενικά αυτό είναι θέμα τεχνολογίας, όπως ξέρουμε στην Κύπρο όλα αργούν να έρθουν. Και οι πιο μεγάλες γενιές είναι λίγο διστακτικοί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα είδους τα media. Πάμε όμως πίσω, σίγουρα θα χρησιμοποιήσουν στις προεκλογικές εκστρατείες. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσει ημέρα και θα βοηθήσει απίστευτα τον υποψήφιο. Και α δούμε τους λόγους γιατί. Πρώτα, οποιοδήποτε θέλει να ρωτήσει κάποια ερώτηση, θα ντραπεί δηλαδή να πάρει ένα τηλέφωνο των υποψήφιων ή να προχωρήσει πες ένα βήμα παρακάτω, ένα email. Το social media δίνει την ευκαιρία στον άλλον, χαλαρά, όμορφα, να επικοινωνήσει με κάθε υποψήφιο. Όμως κύριε Στυλιανίδη, αυτό είναι μια αλλαγή κουλτούρας προς στους Κύπριους, γιατί συνήθως, όπως είναι γνωστό, αν μην πούμε όλοι, όμως οι περισσότεροι προέρχονται από κομματικά οι οποίοι στελεχώνονται από τους παππούες, τους πατεράες, οι μητέρες, οι γιαγιάες έχουν επαφή με τον τάδε υποψήφιο και συνήθως αυτή η οικογενειακή κουλτούρα συνεχίζει κάτω και αυτό το social media δεν αντιστά με αυτό. Πολύ ενδιαφέρον θέμα που έθιξες. Σίγουρα στην Κύπρο έχουμε μια κομματική τέλος πάντων καθοδήγηση από τον πατέρα, τον παππούν και πάει κάτω ας πούμε στις γενιές. Γι' αυτό και υπάρχει και ο διοπολισμός στην Κύπρο, ο οποίος σίγουρα δεν είναι κάτι καλό γενικά. Τα συστήματα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook κτλ. Πιστεύω εγώ πλέον, επειδή δυναμώνουν τη φωνή του κόσμου και του κάθε γενικά ατόμου ο οποίος θα ψηφίσει αύριο, είναι αναγκασμένοι πλέον
να ακούσουν τον κόσμο των απλών και ο κόσμος απλώς η άποψή του θα μεταδοθεί και στους υποψήφιους και γενικά σε όλο τον χώρο. Το λοιπόν, αν μπορεί να σπάσει, δύσκολο να το σπάσει, αλλά σίγουρα με τα χρόνια θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι, Μαρία μου, όμως, και πρέπει να το λέμε πάντα, είναι ότι δυστυχώς στην Κύπρο και γενικά στο Πανελλήνιο το ρουσφέτσιν παίζει πάρα πολύ ρόλο ακόμα σε αυτόν τον τομέα. Και όταν δεν μπουν σωστοί και αυστηροί νόμοι και αλλάξει ο τρόπος που σκέφτεται η κοινωνία, και να μην ψηφίζει για τον καθέναν, το κάθε κόμμα ή τον κάθε υποψήφιο, για την ενδεχόμενη δουλειά που θα προσφέρει σε αυτό.